Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Ερντοάν για το μεταναστευτικό. Θωρακισμένος ο Εύρος, τονίζει η κυβέρνηση. Απροσπέλαστα τα σημεία όπου υπάρχει φράχτης, τονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Εύρου, Χρυσοβαλάντης Γιαλαμάς. Καθημερινές όμως οι συλλήψεις διακινητών και παράτυπων μεταναστών. Μεγάλη ανταπόκριση πολιτών για τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους. Σταμάτησε η συγκέντρωση από τον Ερυθρό Σταυρό Ρεστιάδας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σάββατο 21 Αυγούστου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μισής ώρας είχαν χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μητσοτάκης και Ερντογάν μίλησαν για το μεταναστευτικό και συμφώνησαν ώστε οι πρόσφυγες από το Αφγανιστάν να μείνουν κοντά στις εστίες τους. Διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία επιχειρεί να διατηρήσει ανοιχτούς η Ελλάδα, καθώς η αλλαγή εξουσίας στο Αφγανιστάν έχει προκαλέσει σε όλη την Ευρώπη συναγερμό για νέο μεταναστευτικό κύμα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και οι δύο χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με νέες μεταναστευτικές ροές, με την Ελλάδα να αποτελεί την πρώτη πύλη εισόδου προς την Ευρώπη από άτομα που προέρχονται από την Τουρκία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Τούρκος Πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, συμφώνησαν να υποστηριχθούν έμπραχτα οι χώρες της άμεσης γειτονίας με το Αφγανιστάν, ώστε όσοι φεύγουν από τη χώρα να μείνουν κατά το δυνατόν εγκύτερα στις εστίες τους. Από την ελληνική πλευρά των συνόρων, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης μίλησαν για θωράκιση του Εύρου, τον οποίο επισκέφθηκαν χθες. Οφείλω να δηλώσω ότι η Ελλάδα συνεχίζει να θωρακίζεται απέναντι σε κάθε δυνητική ή υπαρκτή απειλή ασφαλείας. Αυτή είναι η βούληση της κυβέρνησης, αυτές είναι οι εντολές και οδηγίες του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ολοκληρώθηκε αυτές τις μέρες η κατασκευή του φράχτη μήκους περίπου 40 χιλιόμετρων σε πολύ κρίσιμα σημεία των συνόρων μας, παρέβρια και όχι μόνο. Ένα έργο το οποίο είναι αξιοθαύμαστο, που δημιουργεί δυνατότητες και προϋποθέσεις αποτροπής και ολοκληρώθηκε επίσης το ολοκληρωμένο αυτοματοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων μας. Μήνυμα θωράκισης στέλνει και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα. Καλύτερα προετοιμασμένοι είμαστε σαν χώρα για τη φύλαξη των συνόρων μας, τονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Εύρου, Χρυσοβαλάντης Γιαλαμάς. Ο κ. Γιαλαμάς τονίζει πάντως ότι χρειάζονται επιπλέον μέσα και ότι τα σημεία όπου υπάρχει φράχτης είναι απροσπέλαστα. Βρίσκονται και θα βρίσκονται στα σύνορα. Οι Έλληνες συνοριοφύλακες επιτηρούν, αποτρέπουν, περιπολούν. Εδώ και χρόνια βρίσκονται στο ποτάμι, στα αναχώματα, εκεί όπου χρειάζεται, πολλές φορές με λιγοστά μέσα για να φυλάξουν την πατρίδα. Παρά τις δυσκολίες, θα βρίσκονται στη θέση τους. Εμείς από τον Εύρο εδώ πέρα το γνωρίζουμε, το ξέρουμε πολύ καλά το πρόβλημα. Όχι εμείς που είμαστε στην πρώτη γραμμή και επιχειρούμε εδώ και 22 χρόνια υπηρεσίες συνολικές φύλαξης. Και κάθε ντόπιος ευρύτης βλέπει και τι γίνεται στην περιοχή μας. Δυστυχώς, από το Μάιο και μετά και με την άρση των μέτρων του lockdown, βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το καλοκαίρι και τα προηγούμενα καλοκαίρια και σε άλλες περιόδους, η αύξηση αυτή που έχουμε των ροών είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δυστυχώς τα φαινόμενα υπάρχουν στα χωριά, κυρίως στο βορείο Εύρου. Μας στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό, αλλά εμείς από την πλευρά μας, με όλα τα όπλα που έχουμε, με το φιλότιμό μας, με τον κόπο μας κτλ., προσπαθούμε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να κάνουμε καλύτερη και σωστότερη φύλαξη των συνόρων της χώρας μας. Αυτό που ακούμε για θερμοπύλες, που ακούμε για κλείσιμο των συνόρων μας, για μας, αλλά και για τον ντόπιο τον ευρύτη, αλλά και για μας που είμαστε στην πρώτη γραμμή, για μας δυστυχώς δεν υπάρχει
και δεν υφίστανται. Πρέπει να επαρθούν τολμηρότερες αποφάσεις, να γίνουν γρηγορότερα βήματα για τη φύλαξη των συνόρων της χώρας μας, ώστε έτσι να μπορούμε να πούμε όλοι μας, και κυρίως εμείς που ζούμε εδώ το πρόβλημα πάνω στον Εύρο, και από τις υπηρεσίες μας, αλλά και ο ντόπιος ευρύτης, ο κάτοικος του Εύρου, ότι πραγματικά υπάρχει μια θωράκιση των συνόρων μας. Ο πρόεδρος Ένωσης Ενεργειακών Φυλάκων Εύρου, Χρυσοβαλάντης Γιαλαμάς, τονίζει ότι είχε αναφερθεί πολλές φορές στην κατάσταση στα σύνορα πριν την πανελλήνια διάσταση που έλαβε το 2020 και είχε ζητήσει ενίσχυση για τη φύλαξη των συνόρων και σε μέσα αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό που έχουμε πει από την αρχή, από την πρώτη στιγμή που ήρθε ο κύριος Υπουργός που έκανε την εμφάνισή του, και πραγματικά εγώ δεν τον πίστεψα στην πρώτη στιγμή, καθώς το ανέφερα, τα λόγια μου ήταν ακριβώς ότι, κύριε Υπουργέ, εδώ έχουμε ένα πόλεμο. Εύρος ζει ένα πόλεμο. Πριν ζήσουμε τα γεγονότα του Μαρτίου και του Φεβρουαρίου του 2020, ζούμε ένα πόλεμο. Και ένα πόλεμο το οποίο είμαστε χωρίς εφόδια, χωρίς πολεμιστές, χωρίς σχεδόν τίποτα. Καταφέρουμε να κερδίζουμε μάχες, αλλά οι μάχες οι οποίες είναι στα κυκλώματα των διακινητών και στο διαστημικό έγκλημα είναι λιγοστές. Μας υποσχέθηκε ο Υπουργός ότι θα γίνουν προσλήψεις όπως και έγινε προς τιμή του. Μας υποσχέθηκε ο Υπουργός ότι θα έχουμε μεγάλη αλλαγή στα αυτοκίνητα και στον λιγοντινό μας εξοπλισμό. Έγινε στα αυτοκίνητά μας, αν και τα αυτοκίνητά μας δεν είναι 100% λειτουργικά, όμως είναι καινούργια, πρέπει να το σεβαστούμε. Αυτά έχουμε και με αυτά πρέπει να προχωρήσουμε, συνεχίζουμε. Στον λιγοντινικό εξοπλισμό, βέβαια και με τα γεγονότα μετά αργότερα του Μαρτίου, έγιναν κατά με και για μας δύο πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Το οποίο το ένα έχει κάνει με το σύστημα επιτήρησης θερμικών καμερών, το οποίο από το 2012-2013 είχε μπει στον πάγο, θα έλεγα, και ξεκινάει, επιτέλους τέλος Αυγούστου ξεκινάει. Βέβαια και εκεί θα δούμε την αποτελεσματικότητά του, πόσο χρήσιμο είναι. Στα λόγια όλοι είμαστε καλοί, αλλά όλα φαίνονται στην πράξη και στην αποτελεσματικότητά τους. Όπου υπάρχει φράχτης, υπάρχει και θωράκιση, τονίζει ο κ. Γιαλαμάς, αναφερόμενος και στα κερσαία σύνορα με την Τουρκία και στο νότιο τμήμα του Εύρου, όπου ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου φράχτη. Αποτελεσματικό, θα ήθελα να το πω και να το τονίσω σε όλο τον κόσμο, είναι και ο φράχτης ο οποίος υπήρχε στις Καστανές και ενισχύθηκε πάρα πολύ, αλλά και το κομμάτι τμηματικά περίπου των 27 χιλιόμετρων στο νότιο κομμάτι του Εύρου, όπου και εκεί πραγματικά με τα γεγονότα του Φεβρουαρίου, του Μαρτίου, δόθηκαν πάρα πολλές μάχες σώμα με σώμα για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα σύνορά μας. Εκεί αυτό το κομμάτι, το φράχτη που έγινε, πραγματικά είναι απροσπέλαστος. Θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα. Πραγματικά, ναι, εκεί υπάρχει θωράκιση σε εκείνο το κομμάτι. Μεγάλη πίεση όμως η Ελλάδα αντιμετωπίζει και στα σύνορα με τη Βουλγαρία, όπου καταγράφονται συνεχώς διελεύσεις ατόμων από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα. Με τη Βουλγαρία σίγουρα θα βοηθήσουν και αυτά, αλλά νομίζω ότι είναι ημίμετρα αυτοί οι τύπου φράχτες που υπάρχουν, που τις κατασκευάζει ένοπλες δυνάμεις. Όμως ομολογώ ότι και αυτό είναι και αυτό ένα μέσο διευκόλυνσης για τη δουλειά μας. Διαβήματα έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό να γίνουν στη γείτονο χώρα. Το πρόβλημα με τη Βουλγαρία δεν το αντιμετωπίζουμε τώρα τους τελευταίους μήνες. Το αντιμετωπίζουμε και τα πρώτα χρόνια και το έχουμε αναφέρει τόσο στην πολιτική όσο και στη φυσική ηγεσία. Όπως αναφέραμε και χτες, ότι πρέπει να παραμείνουν οι συνάδελφοί μας, οι αδαπανώς εδώ, οι ντόπιοι ευρύτες που επιχειρούν εδώ και 10-11 χρόνια μαζί μας. Πρέπει να ενισχυθεί με ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό βλέπουμε δυστυχώς, οι προκλήσεις, αυτό που λέμε συνεχόμενα, ότι οι προκλήσεις για τη φύλαξη των συνόρων της χώρας μας είναι συνεχόμενες. Είχαμε τη Συρία το 2015, είχαμε τα γεγονότα του Φεβρουαρίου, το έπος των Καστανίων που τελείωσε, αλλά μην το ζούμε καθημερινά, καθώς η Τουρκία εργαλοποιεί το μεταναστευτικό. Δυστυχώς, το είχαμε επισημάνει ότι οι προκλήσεις για τη φύλαξη των συνόρων στις χώρες μας είναι καθημερινές. Δεν θέλουμε να γίνουμε συνήγοροι του διαβόλου, ούτε να φέρουμε διαβόλου, ούτε να φέρουμε κακά μηνύματα, αλλά ορίστε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση με το Αφγανιστάν. Σίγουρα είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι από τα γεγονότα του Μαρτίου, πιο σοφότεροι, αλλά όλα φαίνονται στο πεδίο της μάχης, πόσο αποτελεσματικότεροι θα είμαστε εκεί. Η Ελλάδα δεν έχει να αντιμετωπίσει μεμονωμένα άτομα τα οποία προσπαθούν παράνομα να μπουν στη χώρα μας, αλλά οργανωμένες διακινήσεις από κυκλώματα τα οποία δεν σταματούν και πάντα αναζητούν άλλες διεξόδους εντός ελληνικού εδάφους. Τα κυκλώματα των διακινητών θα συνεχίσουν να επιλέγουν τον Εύρο. Τα κυκλώματα των διακινητών, συγγνώμη για την έκφραση, όλα αυτά τα δύο χρόνια με την επιδημία είχαν πάρα πολύ μεγάλη χασούρα. Και αυτό φαίνεται από τις συνεχόμενες διακινήσεις, από τις συνεχόμενες επιτυχίες που έχουμε
και κατά μήκος του ποταμού Εύρου με πάρα πολλή συλλήψη διακινητών, αλλά και κατά μήκος της εθνικής οδού που ξεκινάμε από το πιο βόρειο κομμάτι του νομού μας, του Ορμενίου, μέχρι και στις περιοχές της Β' ζώνης της Θράκης μας, της Ροδόπης, της Ξάνθης και σε άλλους νομούς όπως είναι η Δράμα και ακόμα και η Θεσσαλονίκη και η Καβάλα έχουν πάρα πολλές περιπτώσεις διακινήσεων που συνεχίζουμε να χτυπούμε τα κυκλώματα διακινητών. Άμεση και μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των κατοίκων της Ορεστιάδας για τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων, τα οποία θα διατεθούν στους πυρόπληκτους όλης της χώρας. Στην πρωτοβουλία του Ερυθρού Σταυρού αλλά και συλλόγων ανταποκρίθηκαν πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας, με αποτέλεσμα να υπερκαλυφθούν οι ανάγκες και οι συγκεντρώσεις να σταματήσουν. Μεγάλη και άμεση ήταν η ανταπόκριση των πολιτών για τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους όλης της χώρας. Τα γραφεία του Ερυθρού Σταυρού στην Ορεστιάδα γέμισαν από τρόφιμα μακράς διαρκείας, ήδη υγιεινής, αλλά και ζωοτροφές για κατοικίδια. Γέμισε η αποθήκη, το κατάστημα του Ερυθρού Σταυρού, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δείχνει μια έντονη ευαισθησία από τους συμπολίτες μας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Ερυθρού Σταυρού για συλλογή εφοδίων για τους πυρόπληκτους και τους ευχαριστούμε θερμά. Ο κόσμος γνωρίζει τι πρέπει να φέρει, τον έχουμε ενημερώσει, οπότε ανταποκρίθηκαν ακριβώς ανάλογα με τις ανάγκες. Δηλαδή ξηρά τροφή, γάλατα μακράς διαρκείας, διάφορα άλλα εφόδια που χρειάζονται καθημερινής υγιεινής και αυτά όλα θα αξιοποιηθούν πλήρως για τις ανάγκες των πυρόπληκτων. Εκτός από τον Ερυθρό Σταυρό, ήδη πρώτης ανάγκης συγκέντρωσαν και σύλλογοι τα οποία θα προωθηθούν προς τις πυρόπληκτες περιοχές από τον Ερυθρό Σταυρό Ρευτιάδας. Εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας, οι οποίοι έκαναν συλλογή εφοδίων στους κατά τόπους διαθέσιμους χώρους τους δικούς τους, με αποτέλεσμα συγκέντρωσαν τρόφιμα και διάφορα άλλα εφόδια και συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό θα αποσταλούν στην κεντρική αποθήκη του Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα για να γίνει η διανομή στις πυρόπληκτες περιοχές. Σε όλη την Ελλάδα καταγράφηκαν αντίστοιχες εικόνες, με αποτέλεσμα η κεντρική αποθήκη του Ερυθρού Σταυρού να γεμίσει και η συγκέντρωση να σταματήσει καθώς οι ανάγκες καλύπτονται. Αυτή τη στιγμή, με βάση έγγραφο της κεντρικής διοίκησης, έχουμε σταματήσει να συλλέγουμε πλέον εφόδια, γιατί η κεντρική αποθήκη, λόγω της τεράστιας ανταπόκρισης του κόσμου, έχει γεμίσει ασφυκτικά και σταδιακά, όσο θα δίνονται σπυρόπληκτες περιοχές, τα κατατόπους τμήματα οργανωμένα και με καλό συντονισμό θα αποστέλουμε τα εφόδια που έχουμε συγκεντρώσει στις κεντρικές αποθήκες του Ερυθρού Σταυρού για περαιτέρω διανομή. Στην Ορεστιάδα, εκτός από τους πολίτες που κατέθεσαν την προσφορά τους, σημαντική ήταν και η βοήθεια θελοντών στη διαλογή των ειδών που συγκεντρώθηκαν. Ευχαριστούμε ολόθερμα όλους τους συμπολίτες μας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Ερυθρού Σταυρού και φυσικά τους εθελοντές που χωρίς την αμέριστη συμπαράσταση και τις άπειρες εργατοώρες τους δεν θα μπορούσε να γίνει η συλλογή και το πακετάρισμα, η συσκευασία όλων αυτών των εφοδίων. Και τους ευχαριστούμε ολόψυχα. Σε περισσότερα από 10 σημεία θα υπάρχει ζωντανή μουσική το βράδυ της ερχόμενης Πέμπτης στην Ορεστιάδα στο πλαίσιο της Τρίτης Λευκής Νύχτας. Η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών και Περιφέρειας διοργανώνει την Τρίτη Λευκή Νύχτα, όπου και τα εμπορικά καταστήματα θα προχωρήσουν σε επιπλέον προσφορές. Οι δύο προηγούμενες διοργανώσεις στέφτηκαν με επιτυχία, κάτι που αφήνει μόνο ελπίδες για τη διοργάνωση της ερχόμενης Πέμπτης 26 Αυγούστου. Την 5η 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί στην Ορεστιάδα η Λευκή Νύχτα. Την εκδήλωση διοργανώνει η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορεστιάδας και Περιφέρειας και πέρα από τις καλές τιμές στα καταστήματα θα υπάρξουν και μουσικές σκηνές σε καταστήματα εστίασης της πόλης. Δευτέρα ή Τρίτο αργότερο θα βγει το τελικό πρόγραμμα. Έχουν προσθεθεί και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες θα συμμετάσχουν με μουσικά δρόμενα. Το κομμάτι των εμπορικών και επαγγελματιών ήδη προετοιμάζεται, οπότε μας έχουν ενημερώσει, θα κάνουν τα προσωπικά τους, τα δικά τους, τα event. Ό,τι έχουμε να κοινώσει όσον αφορά τα καταστήματα εστίασης με μουσικά δρόμενα θα συμμετάχουν, όπως είπαμε έχουν προσθεθεί και επιπλέον. Ετοιμαζόμαστε, πιστεύουμε θα είναι μια πολύ δυναμική ανάξια του 2019, της πρώτης δηλαδή Λευκής Νύχτας, γιατί και οι συνθήκες είναι διαφορετικές τώρα, δηλαδή πολλά πράγματα επιτρέπονται. Βέβαια θα έχουμε το νου μας πάλι, γιατί η πανδημία δεν έχει τελειώσει, που σημαίνει ότι εντός των καταστημάτων είμαστε πάλι με μάσκα. Έτσι λέει αυτή τη στιγμή οι οδηγίες μας, η οικία. Και οπωσδήποτε μέσα στα εμπορικά καταστήματα, φυσικά και εκεί χρησιμοποιούμε τις μάσκες και συγκεκριμένος αριθμός για
να τηρούμε και τα μέτρα τα οποία πρέπει να τηρούμε. Οι μουσικές όμως έλεγχες στον εξωτερικό χώρο. Οι μουσικές υποχρεωτικά στο εξωτερικό, γιατί εσωτερικά είπαμε, αυτή τη στιγμή το καθεστώς είναι ότι πρέπει να είναι μόνο εμβολιασμένοι, έτσι, και τα λοιπά. Όλα θα γίνουν καθήμενοι και εξωτερικά. Η Λευκή Νύχτα όμως, όπως και στα προηγούμενα χρόνια, ξεκινάει από νωρίς με τα εμπορικά καταστήματα να κάνουν επιπλέον εκπτώσεις από το πρωί. Οι καταναλωτές ωφελούνται με τις επιπλέον μεγαλύτερες από αυτές που έχουν εκπτώσεις, σαν γιατί ο μήνας είναι μήνας εκπτώσεων. Πέρυσι είχαμε και το φαινόμενο ότι βγήκαν από νωρίς για να οι καταναλωτές, δηλαδή η Λευκή Νύχτα άρχισε από τη μέρα, από το πρωί. Πιστεύουμε ότι με βάση τα μηνύματα και φέτος το ίδιο θα γίνει. Γιατί εκτιμούν οι καταναλωτές ότι δεν μπορούσαν να βρουν μεγαλύτερη ποικιλία έγκαιρα, γιατί το βράδυ γίνεται πολύ μεγαλύτερη ζήτηση. Οι καταναλωτές λοιπόν θα έχουν ένα μεγάλο όφελος όσον αφορά τις εξαιρετικές τιμές που θα βρουν για την περίοδο αυτή των εκπτώσεων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΒΟΠ, Χρήστο Τσομπανίδη, τη Λευκή Νύχτα δεν την περιμένουν μόνο οι καταναλωτές, αλλά και οι έμποροι, καθώς υπάρχει μεγάλη κίνηση στην αγορά. Ο εμπορικός κόσμος το περιμένει, γιατί είδε ότι τις προηγούμενες φορές πήγε πάρα πολύ καλά. Ο εμπορικός κόσμος σκέφτεται με βάση το κριτήριο του συμφέροντός του. Γι' αυτό καταρχήν γίνεται η Λευκή Νύχτα. Δηλαδή, για να δουλέψουμε καλύτερα τα εμπορικά και γενικά η οικονομία της πόλης μας. Και σε δεύτερη φάση έρχεται η διασκέδαση με τον κόσμο, με τα ψώνια του και να περάσει καλά. Μια βραδιά ωραία σε ένα φεστιβάλ, σε ένα αστικό φεστιβάλ όπως το έχουμε καθιερώσει και πιστεύουμε ότι... Με φόντο τις καταστροφικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, ο Γιάννης Στομαδάκης συζητάει με τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης της Ορεστιάδας, Απόστολο Κυριαζόπουλο. Ο κ. Κυριαζόπουλος αναφέρεται στα αίτια των πυρκαγιών και στην αντιμετώπιση τους. Απόψε θα παρακολουθήσουμε το πρώτο μέρος της συζήτησης και αύριο πάλι στο κεντρικό δελτίο το δεύτερο μέρος όπου αναφέρεται στο τι πρέπει να γίνει για την προστασία των περιοχών μετά τις πυρκαγιές. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα, τον κύριο Απόστολο Κυριαζόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Δουμαδάκη. Ελπίζω με την κουβέντα μας αυτή να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες επιπλέον πληροφορίες για τις δασικές πυρκαγιές, καθότι εσείς είστε και οι αρμόδιοι επιστήμονες, είστε και στο Πανεπιστήμιο της Ορεστιάδας, ξέρετε πολλά περισσότερα και ελπίζω από αυτή τη συζήτησή μας που θα είναι σε δύο μέρη, σήμερα και αύριο στο κεντρικό μας δελτίο, να όχι μόνο να δώσουμε τις απαντήσεις, αλλά να πάψουμε να ακούμε και αυτά τα fake news, αυτές τις ειδήσεις, η παραπληροφόρηση που πολλές φορές δεν ξέρω πώς προέρχεται. Καταρχήν να πούμε, αν επιτρέπετε, να πούμε κατευθείαν στο ψητό, γιατί καίγονται τα δάση στην Ελλάδα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε από κάποια πράγματα που ίσως δεν τα γνωρίσει ο περισσότερος κόσμος. Τα φωτιές στην Ελλάδα και γενικότερα στη Μεσόγειο είχαμε από τους προϊστορικούς χρόνους. Συνεχίζουμε να έχουμε και φυσικά θα συνεχίζουμε να έχουμε και στο μέλλον. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι φωτιές στο μεσογειακό περιβάλλον, στα μεσογειακά οικοσυστήματα, υπήρχαν και πριν την παρουσία του ανθρώπου, είτε από φυσικούς λόγους, δηλαδή από αυθαναφλέξεις, είτε από κεραυνούς κτλ. Έτσι υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες λένε ότι συγκεκριμένοι τύποι δασών, αυτοί που βρίσκονται στην ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης που λέμε εμείς οι δασολόγοι, δηλαδή τα δάση Χαλεπίου και Τραχίας Πέπκης, τα Ήφυλα, Πλατήφυλα και τα Φρύγανα, καίγονται τουλάχιστον μία περίπου φορά τον αιώνα. Άρα οι φωτιές είναι κάτι υπαρκτό, είναι κάτι με το οποίο πρέπει να μάθουμε να ζούμε και βέβαια εκτός από αυτό το λόγο πρέπει να δούμε σε τι οφείλεται το γεγονός ότι έχουμε αύξηση των πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια. Τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί την τελευταία 20 ετία δείχνουν ότι έχουμε αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με τη δεκαετία του 50 και του 60 για παράδειγμα. Και βέβαια φέτος είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση, περίπου πενταπλάσια ποσότητα, 500% δηλαδή, πάνω σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης 20 ετίας. Κύριε καθηγητά, να κρατήσουμε ότι τα δάση καίγονται και χωρίς την παρουσία του ανθρώπου, όπως είπατε πριν. Αυτά τα δάση, όχι όλα τα δάση βέβαια, αυτά τα δάση καίγονται και χωρίς την παρουσία του ανθρώπου, ναι. Τα συγκεκριμένα δάση στο μεσογειακό κλίμα και ότι
αν δεν βάζαμε φωτιές ή δεν βάζανε κάποιοι φωτιές, ανά 100 χρόνια δεν υπήρχε μια πυρκαγιά. Χοντρικά τα λέμε αυτά για να μην υπάρχει. Ναι, ωραία. Λοιπόν, τώρα πού οφείλεται αυτή η αύξηση των πυρκαγιών? Οι παράγοντες που επηρεάζουν την συχνότητα και την ένταση των πυρκαγιών είναι οι κλιματικές συνθήκες, είναι βέβαια το τοπογραφικό ανάγλυφο και επίσης είναι βέβαια και η βιομάζα που υπάρχει μέσα στο δάσος, η έφλεκτη βιομάζα. Φυσικά εδώ θα πρέπει να δούμε τον ρόλο και της κλιματικής αλλαγής που προβλέπει μεγαλύτερες θερμοκρασίες και μεγαλύτερη, υψηλότερη ξηρασία και περίοδο ξηρασίας στην περιοχή της Μεσογείου, άρα έχουμε έναν επιπρόσθετο κίνδυνο. Όμως ούτε για την κλιματική αλλαγή μπορούμε άμεσα να κάνουμε κάτι, ούτε βέβαια μπορούμε να κάνουμε κάτι για τη διαμόρφωση του τοπογραφικού αναγλύφου. Εκεί που μπορεί να επέμβει ο άνθρωπος είναι με τη μείωση της βιομάσας που υπάρχει μέσα στα δάση. Τα προηγούμενα χρόνια, ενώ όχι το προϊστορικά, όταν δεν υπήρχε ο άνθρωπος που λέγαμε νωρίτερα, αλλά τα προηγούμενα χρόνια ο άνθρωπος υπήρχε μέσα σε αυτά τα οικοσυστήματα και λειτουργούσε ευεργετικά με τις διάφορες δραστηριότητες που έκανε. Είτε δηλαδή με την βόσκηση από τα αγροτικά ζώα, είτε με την καυσοξύλευση, είτε με την ρητίνευση. Άρα, μιλώντας για τα συγκεκριμένα νοσοκιακά οικοσυστήματα, άρα επομένως μειωνόταν η έφλεκτη βιομάζα, άρα και οι πυρκαγιές ήταν λιγότερες. Δεν έχουμε πια ιδιαίτερα ρητινοσυλλογή, δεν έχουμε συλλογή καυσοξύλων τόσο πολύ μεγάλη και βέβαια δεν έχουμε και βόσκηση πολύ σε αυτές τις περιοχές, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί πολύ η βιομάζα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε ούτε και τη σωστή διαχείριση, δηλαδή στο επίπεδο της πρόληψης με την απομάκρυνση των υλικών αυτών που είναι έφλεκτα, με κάποιες υλοτομίες που μπορούν να γίνουν και την απομάκρυνση του έφλεκτου υλικού. Άρα λοιπόν να πούμε ότι οφείλεται και η αύξηση των πυρκαγιών στην απουσία του ανθρώπου από το δάσος. Μπορούμε να το πούμε αυτό? Υπάρχει της ανθρώπινης δραστηριότητας μάλλον. Ναι, υπάρχουν, δεν μπορούμε να το πούμε γενικά, υπάρχουν ανθρώπινες δραστηριότητες και ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάποιες ανθρώπινες δραστηριότητες λειτουργούν θετικά, άρα μειώνουν τον κίνδυνο των πυρκαγιών, κυρίως αυτές οι παραδοσιακές ξυλοπονικές αλλά και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που γίνονταν μέσα στο δάσος. Άλλες βέβαια δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτή που νοούμε ως ανάπτυξη, έτσι, δηλαδή από την ΔΕΗ ξεκινώντας μέχρι τις υπόλοιπες μορφές ανάπτυξης και του τουρισμού φυσικά, λειτουργούν διαφορετικά. Έτσι, είναι και τα σκουπίδια, είναι οι βόπες των σιγάρων, είναι τα πίκνικ και τα οι φωτιές που ανάβουμε για να ψήσουμε μέσα στο δάσος κτλ. Είναι διάφοροι λόγοι οι οποίοι λειτουργούν ανασταλτικά, όπως βέβαια και διάφορες περιπτώσεις εμπρισμών που δεν υπήρχαν όταν δεν υπήρχε ο άνθρωπος βέβαια στο δάσος. Ούτε βέβαια και όταν ο άνθρωπος ζούσε από το δάσος. Άρα λοιπόν κάτι άμεσο είναι να αναζητήσουμε τη σωστή διαχείριση του δάσους, η οποία είπατε δεν γίνεται. Ναι, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε τέτοιου τύπου παραγωγικές δραστηριότητες για να ξανααναπτυχθούν μέσα στον δάσος, τη ρητινοσυλλογή αλλά και την δυνατότητα της βόσκησης, φυσικά με ορθολογικό τρόπο, ώστε να μην διαταράσετε και να μην υποβαθμίζετε τα οικοσυστήματα αυτά. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, θα πρέπει να προβούμε σε διαχειριστικά σχέδια και στη διαχείριση, δηλαδή στην πραγματική διαχείριση αυτών των δασών και στον καθαρισμό τους. Αυτό δηλαδή που ονομάζουμε πρόληψη όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές, στο οποίο δυστυχώς τα τελευταία 25 περίπου χρόνια η σημασία που έχει δοθεί είναι πάρα πολύ περιορισμένη, οι πόροι που έχουν διατεθεί είναι πάρα πολύ λίγοι, σε αντίθεση βέβαια με την καταστολή, όπου έχουν διατεθεί πάρα πολλοί πόροι, πολλαπλάσιοι σε σχέση με αυτούς που δίνονται στην πρόληψη. Φέτος είδαμε και στα δελτία ειδήσεων, διαβάσαμε ότι στον Καναδά βάλανε κατσίκια μέσα στα δάση για να φάνε τη βιομάζα τους, οι υπορρόφους και όλα αυτά. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσον οι εικόνες δυστυχώς στην πραγματικότητα, αλλά γνωρίζουμε κύριε καθηγητά ότι στο εξωτερικό σε κάποιες χώρες βάζουν φωτιές μέσα στο δάσος σαν διαχείριση κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Είναι και αυτό ένα σχέδιο. Αυτό είναι ένα σχέδιο και μάλιστα στα πορίσματα της Επιτροπής Goldhammer περιλαμβάνεται και η επιλογή της δυνατότητας της ελεγχόμενης καύσης. Δηλαδή να γίνεται το χειμώνα ελεγχόμενη καύση για να απομακρυνθεί, να καεί δηλαδή από πριν η βιομάζα αυτή,
σε περιόδους βέβαια που δεν έχουμε πολλούς μεγάλους κίνδυνους να ξαπλωθεί η πυρκαγιά αυτή. Είναι βέβαια κάτι το οποίο δεν έχουμε την εμπειρία στην Ελλάδα καθόλου και εκτός από κάποιες πειραματικές βέβαια περιπτώσεις, αλλά στην πράξη δεν έχουμε αυτή την δυνατότητα, την εμπειρία και επίσης είναι και κάτι το οποίο απαγορεύεται. Άρα επομένως θα πρέπει να αλλάξει και η νομοθεσία σε σχέση με αυτό. Βλέπετε να γίνεται άμεσα κάτι από αυτά που πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση ή εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση ώστε να προλάβουμε στο μέλλον πυρκαγιές που προκαλούνται από αυτούς τους λόγους που είπατε? Ναι, το μόνο που έγινε, πρόσφατα ενώ μετά τις πυρκαγιές, το μόνο που έγινε ήταν να μεταφερθεί η δασική υπηρεσία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και να αποκτήσει μια κατακόρυφη διάρθρωση, το οποίο ήταν αίτημα των δασολόγων, των δημοσίων υπαλλήλων στη δασική υπηρεσία εδώ και χρόνια. Αυτό είναι ένα πρώτο σωστό βήμα, αλλά αν δεν συνοδευτεί με την αύξηση του, με την ενίσχυση μάλλον της δασικής υπηρεσίας, δηλαδή με τις προσλήψεις νέου προσωπικού, αλλά επίσης και με την αύξηση του, με την πρόσληψη μάλλον δασεργατών για να μπορεί να γίνει η πρόληψη, τότε δεν μπορούμε να περιμένουμε δυστυχώς τίποτα καλύτερο. Να σημειώσω εδώ ότι στην δασική υπηρεσία έχουν να γίνουν και ορισμοί 13 χρόνια πριν από την έναρξη δηλαδή της οικονομικής κρίσης. Άρα επομένως έχουν φύγει πάρα πολλοί συνάδελφοι στη σύνταξη χωρίς να αναπληρωθούν. Είναι πλέον πάρα πολύ λίγο το προσωπικό. Υπάρχουν δασαρχεία που λειτουργούν με έναν ή με δύο δασολόγους μόνο, αρκετά. Οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις διάφορες υποχρεώσεις που έχουν με κύρια βέβαια την διαχείριση του δάσους. Συν της άλλης, θα πρέπει να χρειάζονται και εξτρά κονδύλια για την πρόσληψη ανθρώπων για να καθαρίζουν το δάσος. Υπήρχαν βέβαια ήταν στο πλαίσιο κάποιων προκηρύξεων κοινοφελούς περισσότερο σκοπού για το 18 και για το 19, 5.000 άτομα είχαν προσληφθεί τότε για τέτοιου τύπου εργασίες. Δυστυχώς αυτό σταμάτησε το 19, αλλά βλέπουμε τις δυσάρεστες και τις πολύ άσχημες και καταστροφικές συνέπειες της έλλειψης της πρόληψης. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι το 18 και το 19 που εργάστηκαν μέσα στα δάση και καθάρισαν τα δάση? Σε ένα βαθμό, επαναλαμβάνω, το πρόγραμμα αυτό ήταν κοινοφελούς σκοπού. Κυρίως στόχο είχε την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση των μακροχρόνια ανέργων. Όμως μέσα σε αυτούς τους 5.000 ανθρώπους που προσλήφθηκαν εποχιακά έτσι με 8 μήνες συμβάση για 2 χρόνια, υπήρχαν άνθρωποι που έμαθαν κάποια πράγματα και πάνω που θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν και να κάνουν ακόμα πιο αποτελεσματική δουλειά, δεν αναγνώθηκαν οι συμβάσεις τους το 2020 και το 2021. Και βέβαια δεν δόθηκαν και τα κονδύλια που ζητούσε η δασική υπηρεσία για αυτές τις δραστηριότητες όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, όχι μόνο φέτος και πέρσι, αλλά από την αρχή της οικονομικής κρίσης μέχρι και σήμερα, περίπου το ποσό που παίρνει η δασική υπηρεσία για να κάνει αυτού του τύπου τις δουλειές, τη συντήρηση του οδικού δικτύου, δηλαδή του δασικού και τους καθαρισμούς, είναι το 1/10 από ό,τι ζητάει. Θα ήθελα να ρωτήσω πάνω στο δασικό δίκτυο. Είναι συντηρημένοι οι δασικοί δρόμοι? Σε γενικές γραμμές, όπως φαντάζομαι γνωρίζετε και εσείς, όχι. Ή ελάχιστα, για να είμαστε και ακριβείς. Όταν λέμε δασικοί δρόμοι, πού χρησιμεύουν αυτοί οι δασικοί δρόμοι και σε περίοδο εκτός πυρκαγιάς? Οι δασικοί δρόμοι χρησιμεύουν σε πάρα πολλές λειτουργίες, στο να συνδέουν διάφορα κομμάτια του δάσους, να μπορεί να γίνεται η απόλυψη της ξυλίας, η μετακίνηση των τουριστών, έτσι, των οικοτουριστών, οι υπόλοιπες διάφορες δραστηριότητες που γίνονται μέσα στο δάσος και σε άλλες εποχές του έτους και δεν εξυπηρετούν μόνο βέβαια την αντιπυρική προστασία, την εξυπηρετούν φυσικά και αυτήν, αλλά όχι μόνο αυτήν βέβαια. Και είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τις αντιπυρικές ζώνες. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τις αντιπυρικές ζώνες, ναι. Οι αντιπυρικές ζώνες έχουν έκταση και τα λοιπά, μεγαλύτερη έκταση. Έχουν έκταση, αλλά βέβαια και στις αντιπυρικές ζώνες ο βασικός τους λόγος ύπαρξης είναι μεν για να σταματήσουν, να καθυστερήσουν μάλλον, όχι να σταματήσουν την πυρκαγιά, να την καθυστερήσουν. Ειδικά στα δάση των κονοφόρων μπορεί να περάσει πολλά μέτρα. Είδαμε, πέρασε την Εθνική Οδό, έτσι, η τελευταία πυρκαγιά και άλλες φορές έχει περάσει μεγάλους δρόμους που έχουν με πολύ μεγαλύτερη έκταση από τις τις λωρίδες αυτές της δασοπροστασίας. Όμως επίσης βοηθά και την μετακίνηση και σε άλλα σημεία και των πηγών δυνάμεων δασοπυρόσβεσης. Τώρα να ρωτήσω πάνω στην επιχείρηση, βέβαια πρέπει να έχεις εικόνα νομίζω για να είσαι επιτόπου για να δεις κάποιες πυρκαγιές.
Δεν ξέρω αν έχετε κάποια εκτίμηση, αν θα μπορούσαν κάποιες πυρκαγιές νωρίτερα να έχουν περιοριστεί. Από τις πρόσφατες στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο γρήγορα γίνεται η επέμβαση, τόσο πιο εύκολο είναι να σβηστεί η φωτιά. Αν επέμβεις μέσα στο πρώτο τέταρτο, την σβήνεις αμέσως. Αν επέμβεις την πρώτη ώρα, θέλεις μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν επέμβεις μετά από κάποιες ώρες, τότε η πυρκαγιά είναι πολύ δύσκολο να σβήσει σε γενικές γραμμές. Είναι πιο δύσκολο τέλος πάντων να σβήσει. Για να επέμβεις άμεσα, θα πρέπει να έχεις καλή πυροφύλαξη και με σύγχρονα μέσα, αλλά και με πυροφυλάκια που είχαν κατασκευαστεί παλαιότερα, όταν και την τασοπυρόσβεση ήταν υπό την δασική υπηρεσία. Και βέβαια να έχεις και πήγες δυνάμεις κοντά που θα επέμβουν άμεσα. Γιατί το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο δεν μπορεί να έρθει μέσα στην πρώτη μισή ώρα ή στην πρώτη μία ώρα. Εκτός από πιθανόν από πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις. Μία τελευταία ερώτηση πάνω σε αυτό το θέμα για να ολοκληρώσουμε και τη συζήτησή μας απόψε, θα τη συνεχίσουμε και στο αυρινό μας δελτίο. Τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα, τα ενάρια μέσα, έχουν καθοριστικό ρόλο στην κατάσβεση των πυρκαγιών? Γιατί πολλά ακούγαμε στο παρελθόν, κύριε καθηγητά, ακούγαμε ότι γιατί δεν φέρουμε τα ρωσικά αεροπλάνα, τα θέραμε, και τελικά δεν είδαμε να βοήθησαν και πάρα πολύ. Να σβήσουν τις φωτιές τουλάχιστον άμεσα. Σίγουρα υπάρχει ένας ρόλος στην αέρια δασοπυρόσβεση, αλλά νομίζω ότι πάρα πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος των επίγειων δυνάμεων, της άμεσης επέμβασής τους και του ολοκληρωτικού σβησίματος σημείων που μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για αναζωπήρωση. Κύριε Καπετάν, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στο αυριανό μας δελτίο, κυρίες και κύριοι, όπου θα μιλήσουμε για την αναγέννηση του δάσους.